Μεγάλο κύριο του Αγώνα, ο κύριος Ρούσο κρατάει το χάρι στον πάγκο. Ο Αγγελόπουλος σε αυτή τη φάση φτάνει σε ένα πολύ ωραίο lay-up, 83-73. 5 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Αγγελόπουλος σουτάρει για 3, μέσα! 86-78, απαντάει γρήγορα στον τρίποντο του Ψήσι, ο Νίκος Αγγελόπουλος. Πάμε στο Θανάση Αστούλια, Θανάση. Πρόβλημα τραυματισμού, ο Χρήστος Χαρίσης δεν έχει. Σουτρέω πότε από τον Ζήση είναι άστοχο. Λέγαμε λοιπόν ότι πρόβλημα τραυματισμού ο Χρήστος Χαρίσης δεν έχει. Ο Νίκος Αργυρόπουλος όμως μετά τον τρίποντο που ευστόχησε προηγουμένως γύριζε στον πάγκο, έσυσε τη γροθιά. Βεβαίως ο Ντάρκο Ρούσο μπήκε μέσα στο κήπεδο, χτυπούσε τα πόδια να έχει το δούτσο στην άμυνα, διότι έχει δεχτεί 3 συνεχόμενα τρίποντα από τον Ζήση. Ο κύριος Δούρσο επανέφερε το Χαρίση στο παιχνίδι, 1,5 λεπτό ακόμη για το τέλος, 86-78. Πάμε και στον πάγκο της ΑΕΚ, βλέπω τον Ίτσεριτς να πηγαίνει στον πάγκο. Ο Γιώργος Τσάρας πέρασε στη θέση του στην πεντάδα. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Μεγαλάγκες, γρήγορα Κωνσταντίνε. Καμηλώνει το σχήμα για να πιέσει, ενώ έπρεπε να βλέπετε τα πρόσωπα των ανθρώπων της ΑΕΚ όταν στόχησε ο Αργυρόπουλος. Είχαν πιστέψει ότι άμα στοχούσε και πέραν το ριμπάουντ θα είχαν τύχει στο παιχνίδι. Χαρίσης, Αργυρόπουλος. Πάει προς τα μέσα, σουτάρει από το high post και αυτό μέσα με 5 συνεχόμενους.